Μέχρι σήμερα, ο χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης ως ένα νομικό, λειτουργικό και ρυθμιστικό σύνολο πέτυχε αρκετά επιτεύγματα. Έχουν ιδρυθεί αρκετές υπηρεσίες με στόχο το συντονισμό των σχετικών δράσεων όπως η Frontex, Europol, Eurojust, ενώ αναμένεται η ίδρυση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαχειρίζεται επίσης το σύστημα πληροφοριών Schengen, το οποίο παρέχει μια κοινή βάση δεδομένων για τις αστυνομικές αρχές και τις αρχές μετανάστευσης σε όλα τα σύνορα χώρου Schengen. Περαιτέρω, η Ένωση έχει νομοθετήσει σε τομείς όπως η έκδοση Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης, το οικογενειακό δίκαιο, η νομοθεσία περί ασύλου και η ποινική δικαιοσύνη. Το ερώτημα λοιπόν που τίθεται είναι αν η συνθήκη της Λισαβόνας έχει κάποια προστιθέμενη αξία για τον χώρο που θεραπεύει και πραγματεύεται το τριήμερο αυτό συνέδριο, δηλαδή τον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Το σίγουρο είναι ότι εισάγει αρκετά σημαντικά νέα χαρακτηριστικά. Μια πιο αποτελεσματική και πιο δημοκρατική διαδικασία λήψης αποφάσεων με την κατάργηση της δομής των πυλώνων, τις αυξημένες αρμοδιότητες των δικαστηρίων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους νέους ρόλους των Ευρωπαϊκών Κοινοβουλίων. Όλα αυτά τα θέματα και οι προβληματικές θα απασχολήσουν τους εισηγητές του συνεδρίου, το οποίο είναι αφιερωμένο στη μνήμη του αείμνηστου καθηγητή, ευρωβουλευτή και δικαστή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, κυρίου Δημήτρη Ευρυγέννη.